Με την επανεκκίνηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε από τον Δήμο του Βόλου η υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν χορήγηση σχολικών γευμάτων σε 220 μαθητές γυμνασίων και ηλικίων. Οι οικογένειες των συγκεκριμένων μαθητών αδυνατούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους το κολατσιό για το σχολείο, με αποτέλεσμα να παρεμβαίνει ο Δήμος του Βόλου και να δίνει λύση στο πρόβλημα σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και με απόλυτη διακριτικότητα. Ο Δήμος Βόλου στέκεται αρρωγό σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους μαθητές. Ήδη έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα των σχολικών και ηλικίων από σήμερα, μετά από 3 μήνες που ήταν ανενεργό, ώστε άποροι μαθητές του Δήμου Βόλου να μπορούν να προμηθεύονται το πρωινό από τα σχολικά και ηλικία, περίπου 222 μαθητές. Πόσο σημαντική είναι αυτή η βοήθεια για τα συγκεκριμένα παιδιά, κυρία Τοκαλία? Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πολλά παιδάκια, είναι μια εικόνα που την έβλεπα και εγώ ως εκπαιδευτικός, δυσκολεύονταν στο διάλειμμα να προμηθευτούν έστω και ένα κουλούρι από το κηλικείο. Συχνά πολλοί εκπαιδευτικοί, δεν σας κρύβω, αγόραζαν κάτι στα παιδιά. Ως αντιδήμαρχος, μαζί με τον Δήμαρχο, θελήσαμε αυτό να το αποβάλουμε και μέσα από τα σχολικά κηλικεία προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Το παιδί πηγαίνει, παίρνει το κολατσιό του από το κηλικείο χωρίς να σταμπάρεται κατά κάποιο τρόπο και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ανώνυμα βοηθάμε τα παιδιά αυτά μέσα από τη λίστα που μας έχουν κάνει οι διευθυντές με συγκεκριμένα κριτήρια.